Οι δυνατότητες επιστροφής του πρώτου νηπιαγωγείου στο κτίριο του Καπλάνιου Δημοτικού Σχολείου εξετάζονται από τον Δήμο Ιρητών και την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, μια λύση που μοιάζει να είναι και η μοναδική, με δεδομένο πως η διασπορά των νηπίων σε διάφορα νηπιαγωγεία δεν είναι εφικτή, αλλά δεν είναι και επιθυμητή από γονείς και εκπαιδευτικούς. Η απόφαση με την οποία οδηγείται σε έξωση των νηπιαγωγείων από το κτίριο της Παπαζόγλου Υφαντικής Σχολής ουσιαστικά πλέον δημιουργεί προβλήματα σε δύο σχολεία, όχι μόνο στο πρώτο νηπιαγωγείο αλλά και στο πρώτο δημοτικό σχολείο, το Καπλάνιο, από το οποίο λόγω ανεπάρκειας χώρου είχε απομακρυνθεί το νηπιαγωγείο 10 χρόνια πριν και τώρα καλείται να το ξαναστεγάσει σε χώρους που παραμένουν ανεπαρκείς. Η αντιδήμαρχος και πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας, Βούλα Τσίλη, μαζί με τις αρχές της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς και γονείς, βρέθηκαν το πρωί στους χώρους του σχολείου προκειμένου να γίνει μια αυτοψία και καταγραφή των δεδομένων, ώστε να βρεθεί λύση που πιθανόν να απαιτεί και αναδιάταξη των αιθουσών διδασκαλίας. Αυτό σημείωσε ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Υπήρου, Κώστας Καμπουράκης, που ωστόσο παρέπεμψε στις αποφάσεις της Επιτροπής Παιδείας και του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου και θα τεθεί το θέμα. Ναι, πράγματι, σήμερα πρωί ήρθαμε εδώ μαζί με την Δημοτική Αρχή, την κυρία Τσίλη, και διερευνούμε τη δυνατότητα για να βρεθεί κάποια λύση όσον αφορά τη στέγαση του νηπιαγωγείου. Είδαμε τους χώρους, καταγράψαμε τετραγωνικά, θέλουμε να δούμε τον τρόπο με τους οποίους διαχειρίζονται τους χώρους οι διευθύνσεις εδώ των σχολείων. Έχουμε συλλέξει αρκετά στοιχεία. Θα καθίσουμε κάτω να τα δούμε, να τα μελετήσουμε και θα εξετάσουμε τις δυνατότητες που υπάρχουν. Προς το παρόν είμαστε σε μια κατάσταση ακόμα, ας πούμε, διερεύνησης. Τη διαβεβαίωση ότι πρόκειται για μια προσωρινή λύση δεδομένης της πίεσης του χρόνου αλλά και της αδυναμίας εξέβρεσης εναλλακτικής έδωσε η κυρία Τσίλη, ζητώντας την κατανόηση όλων και τονίζοντας πως μοναδική οριστική λύση θα δοθεί με τη διαμόρφωση των σχολείων στο παλιό Χατζικώστα. Παράλληλα, χαρακτήρισε λανθασμένη την απόφαση που ελήφθη πριν 5 χρόνια περίπου για την αλλαγή χρήσης του κτηρίου της Παπαζόγλου Υφαντικής Σχολής. Πραγματικά πρόκειται για ένα σοβαρό και ουσιαστικό ζήτημα που αφορά 60 νήπια και γονείς 60 νηπίων και όχι μόνο, αλλά αφορά και τους γονείς και τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου που στεγάζεται στο Καπλάνιο. Όμως παρόλα αυτά θα πρέπει να βρεθεί μια λύση και εδώ θα πρέπει όλοι να δείξουμε μεγάλη ψυχή, γιατί και συμβιβασμούς αν χρειαστεί να κάνουμε, όχι σε βάρος των μαθητών και των χώρων στέγασης των μαθητών, αλλά πρέπει να βρεθεί λύση. Και οι επιλογές δεν είναι πολλές, είναι πολύ συγκεκριμένες. Το μεγάλο πρόβλημα όμως κατά την άποψή μου και το σοβαρότατο πρόβλημα είναι το γεγονός ότι ένα κτίριο στην καρδιά της πόλης, το οποίο για πάρα πολλά χρόνια χρησιμοποιούνταν ως σχολική στέγη, ξεκινώντας από το 5ο γυμνάσιο και στη συνέχεια το 1ο και το 12ο νηπιαγωγείο, και κρίθηκε μέσα με μια απόφαση του 2013-2014 να αλλάξει χρήση και να καταργηθεί από σχολείο. Αυτό είναι το πιο ουσιαστικό και το πιο λυπηρό. Για το λόγο ότι στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου ούτε οικόπεδα υπάρχουν για ανέγερση σχολικών μονάδων, ούτε κτίρια κατάλληλα ακόμη και για να μισθωθούν, ούτε οι υφιστάμενες σχολικές δομές έχουν τη δυνατότητα να δεχτούν επιπλέον μαθητές. Παρ' όλα αυτά, εδώ πρέπει να καταλήξουμε. Σήμερα βρισκόμαστε στο χώρο του Καπλανίου Δημοτικού, όπου στεγάζεται το Δημοτικό Σχολείο, και προσπαθούμε να καταγράψουμε και να δούμε αν οι συνθήκες και οι υποδομές αυτού εδώ του σχολικού κτηρίου επιτρέπουν για προσωρινά, και το επαναλαμβάνω και θα το θέσω θέμα και στο Δημοτικό Συμβούλιο, αν επιλέξουμε αυτή τη λύση, τη συστέγαση των δύο σχολείων. Και λέω προσωρινά, γιατί η μόνη οριστική λύση είναι η εγκατάσταση και η ανέγερση και η κατασκευή σχολείων που θα στεγάσουν τόσο το πρώτο νηπιαγωγείο που στεγαζόταν μέχρι τώρα στο Παπαζόγλιο, όσο και το ειδικό σχολείο του ΣΑΠ, στο χώρο του παλιού Χατζικώστα. Πέρυσι, πριν ένα χρόνο, παραχωρήθηκε από το Υπουργείο προς το Δήμο ένα οικόπεδο, ένας χώρος εκεί, όπου υπάρχουν ερυπωμένα κτίρια, και πλέον μέχρι τώρα έχει οριμάσει ο φάκελος μέχρι ένα στάδιο. Το υπόλοιπη χρονική περίοδο
μέχρι την έναρξη του νέου σχολικού έτους μπορεί να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και η οριστική λύση να είναι στο Χατζικώστα. Όποια λύση και να βρούμε, φέτος θα είναι μόνο και αποκλειστικά για την τρέχουσα σχολική χρονιά. Επειδή αναφερθήκατε στο θέμα της λανθασμένης απόφασης που πάρθηκε τότε για να φύγει το σχολείο, υπάρχει περιθώριο επαναδιαπραγμάτευσης με το ίδρυμα? Είναι κάτι που τη ζητάνε και οι γονείς να σας πω. Όταν αυτή τη στιγμή στο Δήμο έχει κοινοποιηθεί απόφαση απόδοσης στις 15 Ιουλίου του κτηρίου, εγώ δεν βλέπω ότι υπάρχουν άλλα περιθώρια, σύν το γεγονός ότι αυτή η ιστορία με την παραχώρηση της στέγασης του νηπιαγωγείου στο Παπαζόγλιο είναι παλαιότερη. Δεν θα δοθεί παραχώρηση μόνο φέτος. Από τη στιγμή που κοινοποιήθηκε τόσο από το Ίδρυμα, από το Παπαζόγλιο προς το Δήμο, εκτελεστή απόφαση, νομίζω δεν υπάρχουν περιθώρια. Και προκειμένου να μπαίνουμε πάλι σε μια διαδικασία, όχι θα βρούμε λύση και να φτάσουμε στις 12 του μηνός και οι γονείς και τα νήπια να μην ξέρουν πού θα στεγαστούν, να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα εδώ και τώρα. Να βρούμε λύσεις που μπορεί να υλοποιηθούν. Στο Χατζικώστα που είπατε, τι απομένει? Δηλαδή μιλάμε για την επόμενη χρονιά? Εγώ πιστεύω ότι από τη στιγμή που έχουμε πλέον σε ένα βαθμό όριμο φάκελο μέχρι το στάδιο της άδειας κατεδάφισης, θέλει πάρα πολύ δουλειά. Είναι προκά τα οποία θέλουν σοφατίσματα, βαψίσματα, δίκτυα ίδρυψης, αποχέτευσης, θέρμανσης για τους υπολογιστές. Ξεκινάει από το μηδέν. Μόνο που δεν σηκώνεις από θεμέλια ένα κτίριο, εγκαθιστάς τους εξωτερικούς στίχους που θέλουν και αυτή η θεμελίωση. Αυτό δεν μπορεί να γίνει μέσα σε 1-2-3 μήνες. Πιστεύω όμως μέσα στο επόμενο διάστημα, σε ένα χρόνο μέχρι σήμερα δηλαδή, μπορεί να είναι ολοκληρωμένο. Για τους εκπαιδευτικούς και γονείς, από την άλλη πλευρά, έτοιμα είναι να δοθεί και νέα παράταση ώστε να παραμείνει το νηπιαγωγείο στο Παπαζόγλιο κτίριο μέχρι την εξεύρεση οριστικής και παιδαγωγικά ορθής λύσης, όπως σημείωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Γονέων Μαθητών Ιωαννίνων, Τάσος Τόκας. Ήταν μια διαδικασία από τη μεριά του Δήμου νομιμοποίησης της προηλυμένης για μας απόφασης που έχει να μεταφερθούν εδώ τα 60 νήπια, και αυτό είναι μια άκρως αντιπαιδαγωγική απόφαση η οποία θα επιφέρει τεράστια προβλήματα. Υπεύθυνη στάση μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει, και υπεύθυνη στάση είναι να κληθούν με πρωτοβουλία του Δήμου, του Δήμαρχου, σε κοινή σύσκεψη τώρα άμεσα οι εμπλεκόμενοι φορείς από το Πανεπιστήμιο, το Κληροδότημα και την Περιφέρεια Υπήρου αν θέλετε, και να καθίσουν κάτω να βρουν την καλύτερη λύση, και αυτή δεν είναι άλλη από την παράταση για ένα διάστημα της παραμονής των νηπιαγωγείων στο Παπαζόγλιο, και από εκεί και πέρα τάχιστα να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ανέγερσης των σχολείων στο παλαιό Χατζικώστα. Για μας δεν υπάρχει άλλη λύση, και αυτή θα υπερασπιστούμε μέχρι το τέλος.